λειτουργούν κατά τον συνήθι τρόπο της διπλωματίας. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω κάτι άλλο για να σας το επιβεβαιώσω ή σαν να σας το απορρίψω. Γνωρίζαμε μέχρι να ενημερωθούμε κι εμείς για το συγκεκριμένο τηλεγράφημα, το οποίο έρχεται από το Reuters, που η πλευρά των Σκοπίων, η αστυνομία δηλαδή, λέει ότι έχουν επιστρέψει στην Αθήνα. Γνωρίζαμε από τη δήλωση που έκανε ο κύριος Κυρίτσης νωρίτερα εδώ στον Sky, ότι η Αθήνα αφήνει ανοιχτό το να μην τους δεχτεί, να μην δεχτεί την επανεισδοχή τους. Εξετάζει αυτή την περίπτωση. Ο Γιώργος, ως εκπρόσωπος του συντονιστικού οργάνου, εκπρόσωπος τύπου του συντονιστικού οργάνου, είπε ότι θα ακολουθηθούν οι συνήθεις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο για αυτή την περίπτωση. Και αυτή ήταν και η κατεύθυνση η οποία έχουν πάρει οι αρμόδιες αρχές και στα σύνορα σε σχέση με αυτό το γεγονός. Εγώ θα ήθελα να τονίσω όμως ότι το βασικό στοιχείο είναι ότι τέτοιες απέλπιδες προσπάθειες δεν πρέπει να γίνονται. Γιατί βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή των προσφύγων, βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή μικρών παιδιών, έγκυων γυναικών. Και αυτοί που πάνε και διασπείρουν τέτοια έντυπα, όπως γνωρίζετε, ή δημιουργούν μια σειρά καταστάσεις, είτε αυτό γίνεται με έναν τρόπο, θα λέγα, εγκληματικό, δηλαδή με χρηματική ανταμοιβή, είτε γίνεται με μια, κατά τη γνώμη μου, ανόητη καλής θέλησης λογική, δεν παράγει αποτελέσματα. Δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, δεν λύνει κανένα και άρα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα πρέπει να καταλάβουν πως αυτή τη στιγμή το πιο συμφερότερο για τους ίδιους είναι να πάνε σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας οι οποίες υπάρχουν λίγα χιλιόμετρα από την Ιδωμένη ή περισσότερα χιλιόμετρα και σε αυτό το χώρο και να έχουν τις συνθήκες υγιεινής που πρέπει, να έχουν τη σίτηση, τη φύλαξη. Θα έρθουμε και θα σταθούμε και στα δύο θέματα τα οποία θίξατε. Πρώτον, τέτοιου τύπου ενέργειες, όπως η διανομή εχθές του σχετικού φυλαδίου, όσο και στο τι δομές υπάρχουν και πού θα πρέπει να κατευθυνθούν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε, για να φύγουμε από αυτό το κομμάτι, εάν αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά η ελληνική πλευρά. Εάν δηλαδή εξετάζει το αν θα τους δεχτεί, εάν δεν έχουν ήδη φτάσει, ή εάν δεν θα τους δεχτεί τους 600 οι οποίοι πέρασαν εχθές τον φράχτη. Εγώ σας λέω ότι η εντολή η οποία έχει δοθεί και από το συντονιστικό όργανο και από τα αρμόδια υπουργεία είναι να ακολουθηθούν οι συνήθεις διεθνείς πρακτικές. Που αυτές προβλέπουν τι? Έχουν έτοιμα, αποδοχή, μη αποδοχή του αιτήματος και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Οτιδήποτε άλλο, να σας το πω με έναν άλλο τρόπο, από την άποψη του διεθνούς δικαίου αλλά και της συνθήκης της Γενέβης είναι παράνομο. Έχουμε στα χέρια μας, κύριε Βίτσα, την απόφαση του Συμβουλίου το 2007, το Νοέμβριο για την ακρίβεια του 7, το πρώτο άρθρο λέει ότι εγκρίνεται εξ ονόματος της κοινότητας η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. Αυτό μας αφήνει περιθώριο να εξετάζουμε το ενδεχόμενο μη επανεισδοχής. Βεβαίως μας το αφήνει, άλλωστε αυτό αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις χώρες οι οποίες είναι σε αυτές τις συνθήκες. Δυστυχώς όμως πρέπει να πω ότι όλες οι προηγούμενες συμφωνίες μερικές φορές στην πράξη και από μονομερείς ενέργειες δεν εφαρμόζονται, όπως δεν εφαρμόστηκε η προηγούμενη συμφωνία που αφορά τον βαλκανικό, θα λέγα, δρόμο και καταλήθηκε με μονομερείς ενέργειες. Αν κάνει ωστόσο κάποιος, αν υποβάλει κάποιος αίτημα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μπορούμε εμείς να το αρνηθούμε?
Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση, ξέρετε. Δεν είναι ιδιαίτερο, γιατί θα έλεγε κανένας ότι μην πάμε σε μια διαδικασία που μαζί με τα χλωρά, με τα ξερά καούν και τα χλωρά. Τι εννοώ τώρα με αυτό. Ναι. Μη θεωρηθεί ότι αυτό είναι μια διαδικασία όπου όσοι βρίσκονται στη Φύρομ, στα Σκόπια δηλαδή, και κατά βούληση μπορούν να περάσουν σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Και όταν λέω άλλες χώρες, εννοώ και την Ελλάδα. Ποιους βλέπει η ελληνική κυβέρνηση πίσω από το συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο φέρεται να μοιράστηκε στους πρόσφυγες, και μάλιστα σύμφωνα με όλους με όσους έχουμε επικοινωνήσει σήμερα, είτε με Έλληνες φωτορεπόρτερ είτε με κατοίκους από το χωριό Χαμηλό, όλοι λένε ότι όλοι γνώριζαν και όλοι κινούνταν συντονισμένα. Ήταν ένα κοινό μυστικό, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ήταν ένα κοινό μυστικό μέχρι χθες τις 2 η ώρα, όπου άρχισε να εξελίσσεται. Εμείς προσπαθήσαμε με τις δυνάμεις που υπάρχουν στην περιοχή να τους αποτρέψουμε χωρίς βία, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς είναι άνθρωποι πρόσφυγες, είναι άνθρωποι απελπισμένοι, είναι παιδιά, είναι γυναίκες. Να τους αποτρέψουμε. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η υπόθεση ερευνάται. Θα έχετε σύντομα και κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Αλλά θεωρώ ότι από πίσω από αυτή τη διακίνηση και με βάση και την μετάφραση του εγγράφου και το γεγονός ότι αυτό το έγγραφο είχε και χάρτες πάνω, εγώ δεν μπορώ παρά να δω μια οργανωμένη προσπάθεια η οποία παίζει ανάμεσα στο επίπεδο του ανεύθυνου μέχρι το εγκληματικό. Και μάλλον η άποψή μου είναι ότι αυτή ήταν με τέτοια οργάνωση και με τότε τέτοια ψεύδι μέσα της, αυτή η ανακοίνωση που πήγαινε να εστιαστεί στην απελπισία ή την ελάχιστη ελπίδα που διαθέτουν αυτοί οι άνθρωποι και παραμένουν στην ειδωμένη, ενώ ήδη έπρεπε να έχουν έρθει σε κέντρα φιλοξενίας που έχουμε στήσει. Πάντως, το έχω πει τόσες φορές πια που θα γίνομαι κουραστικό να το λέω, ότι η ειδωμένη δεν είναι το κατάλληλο μέρος και δεν παρέχει σήμερα την ελπίδα την οποία την είχε ο άλλος πριν από 20 μέρες. Ναι, οι διαδικασίες πλέον θα γίνονται διαφορετικά. Το περιγράψατε και μόνο και σας. Και το λέω αυτό όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί, ξέρετε, λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας, υπάρχουν και αλληλοπληροφορήσεις από καλή θέληση δηλαδή, μεταξύ τους, και έρχονται άνθρωποι στον Πειραιά οι οποίοι ακόμα θεωρούν ότι μπορούν να πάνε στην ειδωμένη. Το περιγράψατε και εσείς και μόνος περάσουν σας προηγουμένως. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα και είναι άνθρωποι οι οποίοι με καμία δύναμη δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Φοβούνται το κέντρο φιλοξενίας, εκτιμούν ότι μπορεί έστω και για λίγα δευτερόλεπτα να κατορθώσουν να περάσουν τα σύνορα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή πληροφορηθήκαμε νωρίτερα από το ρεπορτάζ, δηλαδή ότι από την χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου, μεταξύ όλων των άλλων που εξετάσατε, αποφασίσατε να στηθούν και κάποια containers.